Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μαγειρέψω δύο συνταγές που αγαπώ εγώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω αγαπάει και όλη η Ελλάδα. Δύο κλασικές συνταγές που φτιάχνουμε γενικά στο σπίτι, αλλά σήμερα είπα να τις κάνω στην τέλεια μορφή τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Τι γίνεται τώρα? Όταν σκέφτομαι στο σπίτι ότι θέλω να φάω ένα σπιτικό φαγητό, πάντα αυτό το φαγητό είναι που σκέφτομαι. Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Αλλά πολλές φορές μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτομαι ότι θέλει πολλή ώρα και βαριέμαι να περιμένω το φούρνο. Οπότε σήμερα αποφάσισα να σας δείξω μια συνταγή όπου δεν θα περιμένουμε τόσο πολύ το φούρνο, γιατί κανονικά το κοτόπουλο θέλει τουλάχιστον μία-μία μισή ώρα για να γίνει. Εμείς θα το κάνουμε μόλις σε 45 λεπτά. 45 λεπτά θα έχετε έτοιμο το κοτόπουλο. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολη συνταγή από άψη χρόνου, αλλά πολύ πιο γευστική, γιατί θα βάλουμε μέσα κανένα δύο πραγματάκια που θα κάνουν τη συνταγή μας πάρα πολύ νόστιμη. Για τη συνέχεια θα φτιάξουμε το τιραμισού. Εδώ αντίθετα με το κοτόπουλο θα αυξήσω το χρόνο. Ναι, γιατί. Κοιτάξτε, άμα είναι να μειώσουμε το χρόνο και να χάσουμε σε γεύση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άρα, για να αυξήσω το χρόνο στο τιραμισού, σημαίνει πως θα κερδίσουμε σε γεύση. Και αυτό θα το κάνουμε πώς? Φτιάχνοντας τα δικά μας σαβαγιάρ. Δεν θα πάρουμε έτοιμα σαβαγιάρ, γιατί πολλές φορές παίρνουμε σαβαγιάρ και δεν είναι τόσο αέρνα, δεν είναι τόσο τραγανά, δεν είναι όπως πρέπει. Εκτός βέβαια, αν έχετε πολύ μάγκα ζαχαροπλάστη, οπότε πάντα πάρτε έτοιμα τα σαβαγιάρ. Θα σας δείξω άρα πώς να φτιάξετε τα σαβαγιάρ τέλεια. Θα φτιάξουμε μια τέλεια κρέμα με μασκαρπόνε. Και επειδή δεν θα βάλω εμείς το ιταλικό κρασάκι που κανονικά βάζουν στην κρέμα μασκαρπόνε, θα βάλουμε μαυροδάφνη. Για μένα είναι πιο ωραίο το τιραμισού έτσι και πολύ πολύ πιο ελληνικό. Ξεκινάμε πρώτα με το κοτόπουλο και τις πατάτες στο φούρνο και μετά πάμε στο γλυκό. Για το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, 3 μπούτια κοτόπουλο, 6 φέτες μπέικον, 500 γραμμάρια πατάτες baby, 4 κρεμμύδια, 3 καρότα, 1 κύβο ζωμό κοτόπουλο μάτζι, σκόρδο, 1 λεμόνι, 1 ποτήρι λευκό κρασί, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Νομίζω ότι άμα φτιάξουμε αυτό το φαγητό, άμα βάλουμε και μία σαλάτα από δίπλα, έχουμε έτοιμο το κυριακάτικο τραπέζι. Άμα έχουμε και το τιραμισού, θα γίνει χαμός. Οπότε θα σας δείξω και τη σαλάτα και το κοτόπουλο και το τιραμισού για να γίνει το τραπέζι υπερπαραγωγή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω κρεμμύδι, πατάτα, καρότο, μπέικον και σκόρδο. Μια χαρά. Λοιπόν, έχω ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά, το αφήνω να κάψει. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Και θα κόψω τις πατατούλες μου στη μέση. Τις έχω κλείνει πολύ καλά. Άμα είναι πολύ μεγάλες, κόψεις στα τρία. Γενικά στην Ελλάδα πατάτες baby δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις μικρές πατατούλες. Να σου πω ότι εγώ τις χρησιμοποιώ όχι μόνο γιατί είναι γευστικές, αλλά είναι και πάρα πολύ εύχρηστες. Τις χρησιμοποιώ κατευθείαν με τη φλούδα, δεν χρειάζεται να τις ξεφλουδίσετε. Λοιπόν, το τηγάνι μου καίει, οπότε θα ρίξω μέσα τις πατάτες. Είναι ομές, δεν τις έχω βράσει. Πιπεράκι. Και τώρα θέλω να καταλάβετε το πώς μειώνουμε το χρόνο για το φούρνο. Περνάμε όλα τα λαχανικά μας και όλα τα υλικά μας από το τηγάνι, οπότε δεν χρειάζεται να ψήσουμε πολύ ώρα στο φούρνο. Λοιπόν, έχω το ταψί του φούρνου, είναι το μεγάλο ταψί αυτό που έχετε κι εσείς, τα αφήνω στην άκρη. Έχω 6 φέτες μπέικον, θα χωρίσω 2 φέτες μπέικον για το καρότο, 2 φέτες μπέικον για το κρεμμύδι και 2 φέτες μπέικον για τις πατάτες. Δεν θέλουμε πολύ μπέικον, θέλουμε ίσα ίσα να αφήσει τα αρώματα του μπέικον στο φαγητό μας, οπότε θα κόψω ωραία κομμάτια το μπέικον και όταν αρχίζουν να παίρνουν χρώμα οι πατάτες, κοιτάξτε εδώ, προς το τέλος θα ρίξω και το μπέικον μέσα να ανακατευθεί και να ανταλλάξει όλο αυτό το άρωμα μαζί με τις πατάτες. Λοιπόν, πήραν ωραίο χρώμα οι πατάτες, οπότε με το που πάρουν ωραίο χρώμα προσθέτω και το μπέικον. Κοιτάξτε εδώ,
Τώρα θα λιώσουν όλα τα λιπαρά από το μπέικον, θα πάνε στην πατάτα και θα πάρει η πατάτα την καπνιστή γεύση από το μπέικον. Καταπληκτικό. Μόνο με τόσο μπέικον. Με το που πάρουν ωραίο χρώμα με πατάτες, δεν είναι ανάγκη να ψηθεί τελείως το μπέικον, ούτως άλλως θα ψηθεί και μέσα στο φούρνο. Τις αδειάζουμε στο ταψί. Ξανά πίσω το τηγανί στη φωτιά. Πολύ λίγο ελαιόλαδο. Λίγο, όπως πριν. Και κόβουμε τα καρότα μας. Θα κόψω έτσι μεγάλες ροδέλες στο καρότο και θα γίνει ένα φαγητό. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και το καροτάκι μας. Ήδη άρχισε να μοιάζει πιο ολοκληρωμένο γεύμα. Γιατί σκέτο κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, εντάξει, οκ. Έχει κάτι, αλλά δεν έχει αυτό που πρέπει να έχει. Εδώ δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τυφλά τη συνταγή της μαμάς. Μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο νόστιμη. Και άμα το δοκιμάσει και η μαμά, πιστέψτε μου ότι από εδώ και πέρα θα το κάνει και αυτή έτσι. Λοιπόν, κόβουμε και το μπέικον. Και εδώ πέρα έτσι χοντρά κομμάτια. Όταν πάρει ωραίο χρώμα το καροτάκι μας, ρίχνουμε το μπέικον μέσα. Να βγάλει ξανά και στα καρότα το άρωμά του, την καπνιστή αυτή γεύση. Λοιπόν, τα καροτάκια μας είναι και αυτά έτοιμα. Θα τα αδειάσω το ταψί. Και ξανά το τηγάνι πίσω στη φωτιά. Λοιπόν, παίρνουμε το κρεμμύδι. Το κόβουμε στη μέση. Καθώς το βάλουμε στο φούρνο για 45 λεπτά, θα ψηθεί μέχρι μέσα, θα γίνει μαλακό, θα γίνει τρυφερό και θα κρατήσει τη σύστασή του. Θα σπάσει λίγο όταν το ρίξω το τηγάνι, αλλά δεν με πειράζει. Ξέχασα να ρίξω λίγο λαδάκι. Θα ρίξω τώρα. Και μαντέψτε. Τις άλλες δύο φέτες μπέικον. Αρχίζετε να βάζετε κρεμμυδάκι ολόκληρο στις συνταγές στο φούρνο. Θα δείτε πόσο πιο νόστιμο θα γίνει το φαγητό. Λοιπόν, ρίχνω το μπέικον. Ρίχνω και το σκόρδο χόντρο κομμένο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ψιλοκόψετε. Ούτως άλλως θα ψηθεί τόση ώρα στο φούρνο που θα χάσει όλη τη γεύση του σκόρδου που έχει. Απλά θα αφήσει μια γλυκιά και απαλή γεύση στο τέλος. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που γίνονται τα κρεμμύδια. Με ένα τηγανάκι, λίγο λαδάκι και λίγο μπέικον, κοιτάξτε τι κάνουμε. Λοιπόν, πιπέρι θα βάλω λίγο, αλάτι δεν θα βάλω πολύ γιατί έβαλα το μπέικον, αλλά θα βάλω και λίγο αλάτι. Τούμπα και τα κρεμμύδια μέσα στο ταψί. Και ανακατεύω να δω τι έχω κάνει ως τώρα από λαχανικά. Άμα δούμε ότι χρειαζόμαστε και άλλα λαχανικά, βάζουμε και άλλα. Μπορείτε να βάλετε λίγο σέλερι, ακόμα και μήλα μπορείτε να βάλετε μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Ήδη το φαγητό μας είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο. Το τηγάνι μου καίει. Πάρω γαντάκια. Θα πάρω το κοτόπουλο, θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Τρία μπουτάκια είναι αρκετά. Μπορείτε να βάλετε και τέσσερα και πέντε μπορείτε να βάλετε. Το βάζω πάνω στο τηγάνι και θα του δώσω ωραίο χρώμα. Αλάτι πιπέρι δεν έχω βάλει, θα βάλω τώρα. Αλατάκι. Και πιπέρι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που είναι. Λοιπόν, το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Θέλω ίσα-ίσα να πάρει χρώμα. Και θέλω να πάει πάνω από τα λαχανικά. Τι γίνεται τώρα. Θα βγάλω λίγο το τηγάνι από τη φωτιά για να σε εξηγήσω και θα συνεχίσω. Δεν έχω τελειώσει. Το παίρνω, το βάζω εδώ για να μπορώ να μιλήσω με το κοτόπουλο, να μιλήσω και εσάς. Πάντα μα πάντα κοιτάζουμε να έχουμε λαχανικά κάτω από το κρέας μας στο φούρνο. Εκτός άμα η συνταγή βέβαια θέλει να βάλουμε ολόκληρο το πιστό στο φούρνο και να το ψήσουμε στη σχάρα. Αλλά κοιτάμε πάντα να έχουμε λίγα λαχανικά κάτω από το κρέας. Γιατί τι γίνεται. Καθώς ψήνονται τα λαχανικά, βγάζουν υγρασία. Οπότε όλη αυτή η υγρασία, αντί για να πάει μέσα στο φούρνο, πάει μέσα στο κοτόπουλο και το κρατάει ζουμερό. Η πέτσα είναι από την πάνω μεριά, ποτέ δεν τη βάζουμε από κάτω. Οπότε όλη η θερμοκρασία από το φούρνο πάει πάνω στην πέτσα. Θα γίνει τραγανή η πέτσα μας και θα μείνει ζουμερό το κοτόπουλο. Οπότε πάντα μα πάντα να θυμάστε, θέλουμε λαχανικά στο ταψάκι μας για να γίνει σωστό το κοτόπουλο στο φούρνο.
Το κοτόπουλο αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες τροφές στον κόσμο. Είναι υψηλό σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης και χαμηλό σε λίπος. Ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι γύρω στα 24 δισεκατομμύρια κοτόπουλα. Η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι η Κίνα και ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδονησία, η Βραζιλία και η Ινδία. Ενώ σημαντική βιομηχανία πουλερικών υπάρχει και στην Τουρκία, τη Ρωσία και τη Γαλλία. Ξαναβάζω το τηγάνι πάνω στη φωτιά και παίρνω ένα λεμονάκι. Θα το κόψω ωραίες φετούλες. Και θα το πετάξω στο τηγάνι. Και με το πάρει χρώμα το λεμόνι μας, λίγο χρωματάκι θέλουμε να πάρει, σε να καραμελώσει, κοιτάξτε. Θα προσθέσω μέσα το κρασάκι. Και το μέλι. Έναν κύβο ζωμό κοτόπουλο μάτζι. Και ανακατεύω μέχρι που να διαλυθεί ο ζωμός. Βλέπετε. Και κοιτάζουμε να μην εξατμίσουμε τελείως το κρασί. Σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν βάζουμε κρασί πάντα το αφήνουμε να εξατμιστεί. Εδώ πέρα δεν θέλουμε να εξατμιστεί. Θέλουμε να εξατμιστεί σιγά σιγά στο φούρνο. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνουμε όλο αυτό το μαγικό ζουμάκι και το ρίχνουμε μέσα στο ταψί μας. Πάνω από το κοτόπουλο. Πάνω στα λαχανικά. Και είναι έτοιμο το ταψί μας να μπει στο φούρνο. Προθερμασμένος ο φούρνος μας πάντα στους 180 βαθμούς. Μπορείτε να βάλετε και 190 αν θέλετε. Στον αέρα όσο πιο ψηλά γίνεται. Και ψήνουμε για 40 λεπτάκια. Σε 40 λεπτά θα έχουν μελώσει τα λαχανικά. Πέφτω. Θα έχει γίνει τραγανή η πέτσα από το κοτόπουλο, θα έχει μείνει ζυμαρό το κοτόπουλο, θα έχει δέσει η σάλτσα μας, θα έχει ολοκληρωθεί τελείως το φαγητό μας. Για το κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε τις πατάτες, αλλά το πιπερώνουμε και στη συνέχεια σοτάρουμε 2 φέτες μπέικον. Μόλις πάρουν χρώμα, τα βάζουμε σε ένα ταψί. Σοτάρουμε το καρότο μαζί με 2 φέτες μπέικον. Μόλις πάρουν χρώμα, τα ρίχνουμε και αυτά στο ταψί. Τέλος, σοτάρουμε το κρεμμύδι, τις υπόλοιπες φέτες του μπέικον και το σκόρδο. Λαδώνουμε το κοτόπουλο, το σοτάρουμε και το βάζουμε και αυτό στο ταψί. Σε ένα τηγάνι, σοτάρουμε φέτες λεμονιού, σβήνουμε με κρασί, προσθέτουμε μέλι, έναν κύβο κότας και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε το ζωμό στο κοτόπουλο. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Θέλω να δείτε πόσο ωραία έχει γλασάρει. Σας είπα 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Άμα δείτε ότι δεν έχει γλασάρει έτσι, δεν έχει δέσει σάλτσα και χρειάζεται 5-10 λεπτά ακόμα, θα τα αφήσετε. Κοιτάξτε ένα υπέροχο γεύμα. Και τώρα, αυτό που σας είπα στην αρχή, άμα βάλουμε και μία σαλάτα από δίπλα, τότε έχουμε ένα ολοκληρωμένο κυριακάτικο γεύμα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σας δείξω μία σαλάτα με σπαράγγια. Τα σπαράγγια είναι η εποχή τους τώρα. Θέλω να τα χρησιμοποιήσετε. Άμα τα χρησιμοποιείτε γενικά στις συνταγές, θα τα λατρέψετε και θα τα χρησιμοποιείτε όλη την ώρα. Πολλά είπα, πάμε να δούμε την καρτούλα και τα φτιάχνουμε. Για τη σαλάτα με σπαράγγια, 12 σπαράγγια, σπανάκι, χυμό από μισό λεμόνι και ξύσμα από ένα, μισή πιπεριά φλωρίνης, μισή κουταλιά του γλυκού νοστιμιά μάτζι, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, κόριανδρο, μία κουταλιά της σούπας μαύρο σουσάμι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και μία κουταλιά της σούπας σεσαμέλαιο. Θέλω να μάθετε και να χρησιμοποιείτε με διαφορετικούς τρόπους τα σπαράγγια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά
αντικολλητικό. Και έχω πάρει λευκά σπαράγγια. Μπορείτε να πάρετε και πράσινα. Λοιπόν, σας έχω ξαναδείξει πώς καθαρίζουμε τα σπαράγγια. Ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε από ποιο σημείο αρχίζει το μαλακό μέρος από το σπαράγγι και από ποιο μέρος αρχίζει το σκληρό μέρος. Πολύ απλά πιέζουμε με το χέρι μας εδώ και άμα δεν σπάει, πηγαίνουμε λίγο πιο πάνω. Ξαναπιέζουμε. Άμα δεν σπάει, πηγαίνουμε λίγο πιο πάνω και μόλις σπάσει, σημαίνει πως είναι το σημείο όπου αφαιρούμε αυτό το κομμάτι. Με τον ίδιο τρόπο που σας έχω δείξει, παίρνουμε ένα πίλερ και καθαρίζουμε από τη μέση και πάνω. Και κόβω τα σπαράγγια μου. Θα τα κόψω πλάγια. Βλέπετε. Θα τα κόψω πάρα πολύ λεπτά, γιατί θέλω να τα σοτάρω πολύ λίγο στο τηγάνι. Χωρίς καθόλου λάδι, θα τα πετάξω στο καυτό τηγάνι. Θα προσθέσω πολύ λίγο ελαιόλαδο, περίπου 3 κουταλιές της σούπας είναι αρκετές. Και θα τα αφήσω να τσιγαριστούν τώρα. Ακούτε? Μπράβο. Και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε την υπόλοιπη σαλάτα μας. Λοιπόν, χρειάζομαι 1 κουταλιά της σούπας σούσα με έλαιο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 'Κατέβουμε το σπαράγγι, κοιτάξτε τι ωραία που άρχισαν να γλασάρουν. Εγώ δεν θα τα ψήσω άλλο, θα τα βγάλω. Ίσα-ίσα ήθελα να αρπάξουν λίγο στο τηγάνι. Και θα βγάλω το ξύσμα από ένα λεμόνι και θα στύψω το χυμό από μισό. Το χυμό από μισό. Θα προσθέσω 1/2 κουταλιά του γλυκού νοστιμιά μάτζι. Οπότε δεν θα προσθέσουμε καθόλου αλάτι το πίπερο, δεν χρειάζεται. Ό,τι αλάτι και πιπέρι χρειαζόμαστε για τη συνταγή, το έχει μέσα η νοστιμιά. Θα ανακατέψω. Και κοιτάξτε εδώ τη μαρινάδα. Τη βλέπετε? Αυτό είναι όλο που χρειαζόμαστε για όλη τη σαλάτα μας. Πολύ λίγα λιπαρά, δεν χρειάζεται να γεμίσουμε με σάλτσα τη σαλάτα μας. Θέλουμε να είναι αέρινη, γευστική και ιδιαίτερη. Λοιπόν, πετάμε μέσα τα σπαράγγια. Και ανακατεύουμε. Πω πω, τι ωραία μυρωδιά που βγάζει το σαμέλαιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και έπεσε τώρα ζεστό το σπαράγγι, θα ρουφήξει κατευθείαν το σπαράγγι μέσα όλη αυτή τη γεύση και θα γίνει γευστικόταυρο. Λοιπόν, θα ψιλοκόψω 2 φρέσκα κρεμμυδάκια. Θα μας δώσει μια φρεσκάδα στη σαλάτα μας. Το ρίξω μέσα. Λίγο κόριανδρο. Ταιριάζει υπέροχα με το σαμέλαιο. Και θέλω 1/2 πιπεριά φλωρίνης. Άμα έχετε να ρίξετε και 1 πιπεριά τσίλι, ακόμα καλύτερα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Και κοιτάξτε εδώ χρώματα μέσα στη σαλάτα μας. Τέλεια. Πάμε να προσθέσουμε και τα τελευταία μας υλικά, όπου είναι λίγο μαύρο σουσάμι. Όταν βάζουμε σουσαμέλο, πρέπει να βάλουμε και λίγο σουσαμάκι και το σπανάκι μας. Και θα ανακατέψουμε απαλά. Δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε βία. Ίσα-ίσα θέλουμε να πάνε όλα τα αρώματα στο σπανάκι. Άμα ανακατέψουμε πάρα πολύ δυνατά, θα πέσει ο όγκος από τη σαλάτα μας, θα μαλακώσει πολύ το σπανάκι και δεν θα γίνει ωραία σαλάτα. Εκτός από το σουσαμέλο, τα υπόλοιπα όλα υλικά θα έχετε, νομίζω, ήδη στο σπίτι σας. Σπαράγγια είναι η εποχή τους, οπότε τα βρίσκετε παντού. Να πάτε να αγοράσετε λίγο σαμέλαιο και θα ενθουσιαστείτε με αυτή τη σαλάτα. Για τη σαλάτα. Κόβουμε τα σπαράγγια και στη συνέχεια τα σοτάρουμε. Σε ένα μπολ ρίχνουμε σαμέλαιο, ελαιόλαδο, ξύσμα και χυμό λεμονιού.
και νοστιμιά. Προσθέτουμε τα σπαράγγια και ανακατεύουμε. Τέλος, ρίχνουμε φρέσκο κρεμμύδι, κόλιανδρο, πιπεριά φλωρίνης, μαύρο σουσάμι, σπανάκι και ανακατεύουμε απαλά. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα είστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε το κοτόπουλο με τα λαχανικά, έχουμε και τη σαλατάρα μας από δίπλα. Νομίζω ότι σας απέδειξα ότι με λιγότερο χρόνο μπορείτε να κάνετε ένα πολύ γευστικό γεύμα. Οι πατατούλες μας είναι έτοιμες. Κοιτάξτε πόσο μαλακές είναι. Κοιτάξτε εδώ. Το μαχαίρι. Τρυπάει την πατάτα σαν βουτυράκι. Είναι και το γλάσο γύρω-γύρω από την πατάτα που την κάνει τόσο υπέροχη. Θα κόψω και λίγο κοτοπουλάκι. Έχουν γλασάρει όλα τόσο ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Θα πάρω και λίγο καρότο για να το συνοδεύσω. Όταν δοκιμάσετε αυτό το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, κατά πάσα πιθανότητα θα πείτε ότι είναι το πιο νόστιμο που έχετε δοκιμάσει. Όταν δοκιμάσετε αυτή τη σαλάτα, κατά πάσα πιθανότητα θα πείτε πω τι κρίμα που τόσο καιρό δεν έτρωγα σπαράγγια. Οπότε, συνδυαστικά και τα δύο φτιάξτε την Κυριακή. Θα πάθουν την πλάκα όλοι οι καλεσμένοι σας, θα πάθουν την πλάκα όλη στην οικογένεια. Είναι πάρα πολύ εύκολες, τις είδατε και μπορείτε να τις φτιάξετε όλοι σας. Και τώρα ήρθε η ώρα για το γλυκάκι μας. Θα φτιάξουμε τιραμισού. Το τιραμισού είναι ένα ανάλαφρο γλυκάκι που τρώγεται και χειμώνα και καλοκαίρι. Αυτολεξί σημαίνει ανέβασέ με στα ιταλικά, γιατί έχει μέσα τον καφέ, έχει τα σαβαγιάρ, έχει την πλούσια κρέμα, οπότε γενικά είναι ανεβαστικό γλυκό. Το καταλαβαίνετε, οπότε πάμε να δούμε την καρτούλα. Θα φτιάξουμε και τα σαβαγιάρ μόνοι μας και την κρέμα μόνοι μας. Θα το φτιάξουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για το τιραμισού, για τα σαβαγιάρ, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις σαλατίνη, 4 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 65 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Για την κρέμα, 250 γραμμάρια τυρί μασκαρπόνε, 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, βανίλια, 75 ml μαυροδάφνη, 4 κουταλιές σούπα ζάχαρη άχνη, 50 ml καφέ εσπρέσο, κακάο και κουβερτούρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας τα σαβαγιάρ. Πραγματικά θεωρώ χαζό να μην φτιάχνουμε σαβαγιάρ σπίτι, γιατί χρειάζεται μόνο 4 υλικά. Χρειάζεται άχνη ζάχαρη, κανονική ζάχαρη, αυγά και αλεύρι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα φτιάξουμε. Μπορεί να τα φτιάξει ο καθένας. Θα το δείτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και άμα τα φτιάξετε μία φορά, θα τα λατρέψετε. Άμα κάνετε αρκετή ποσότητα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε ένα αεροστεγές βάζο και κρατάνε για πάρα πολύ καιρό. Οπότε σήμερα είναι η πρώτη φορά που θα ετοιμάσετε τα δικά σας σαβαγιάρ. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, παίρνουμε 4 αυγά και χωρίζουμε τους κρόκους μαζί με τα σπράδια. Πάρω και τον μπολ δίπλα από το μίξερ, να τα έχω έτσι πιο οργανωμένα. Λοιπόν, τα σπράδια θα τα βάλω στο μίξερ και τους κρόκους στο μπολ. Το μόνο σημείο που πρέπει να προσέξουμε για να βγουν σωστά τα σαβαγιάρ είναι αυτό. Δεν θέλω να πέσει καθόλου κρόκος μέσα στα σπράδια. Άμα πέσει έστω και λίγο κρόκος μέσα στα σπράδια, δεν θα γίνει ποτέ η μαρέγκα μας. Άρα, το πρώτο στάδιο τελείωσε. Χωρίσαμε τα ασπράδια από τους κρόκους. Πάμε μια χαρά. Θα ρίξουμε την άχνη ζάχαρη μέσα στα ασπράδια. Και θα βάλουμε στο μίξερ να χτυπήσουμε καλά. Μέχρι που να γίνει μαρέγκα. Θα πάρουμε την κανονική ζάχαρη και θα τη ρίξουμε μέσα στους κρόκους και θα ανακατέψουμε με ένα σύρμα. Κατευθείαν όμως, γιατί η ζάχαρη αρχίζει να ψήνει τους κρόκους. Και η ζωή είναι καλή.
Λοιπόν, όση ώρα χτυπάμε τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη, θα δείτε ότι αφρατεύει το μείγμα. Θέλουμε να αφρατέψει και αυτό το μείγμα, να αφρατέψουν και η μαρέγκα και να τα παντρέψουμε. Οπότε να βγει ένα πολύ πολύ αφράτο μείγμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Η μαρέγκα μας είναι έτοιμη, φαίνεται. Λοιπόν, αυτό πάει κάτω. Σπατουλίτσα και ρίχνουμε τους κρόκους μέσα στη μαρέγκα. Ανακατεύουμε πάρα πολύ απαλά. Κοιτάξτε. Πάρα πολύ απαλά. Κοιτάξτε εδώ ένα μείγμα που κάναμε. Αφρός. Δεν ανακατεύουμε βία, ανακατεύουμε πάρα πολύ σιγά. Δεν θέλουμε να πέσει ο όγκος καθόλου από τα σπράδια και από τους κρόκους που αφρατεύαμε τόση ώρα. Και τώρα το τελικό στάδιο. Ως τώρα νομίζω ότι δεν σας κούρασα. Είδατε πόσο εύκολη είναι η διαδικασία για να φτιάξουμε σαβαγιάρ. Το βλέπετε κι εσείς. Το τελικό στάδιο είναι να προσθέσουμε μέσα το αλεύρι. Θέλουμε 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις σαλατίνη. Χρησιμοποιώ αλεύρι για όλες τις χρήσεις σαλατίνη, γιατί δένει πολύ καλά με όλα τα υπόλοιπα υλικά, φουσκώνει πολύ ωραία στο ψήσιμο και μας κάνει τραγανά και νόστιμα μπισκότα. Λοιπόν, θέλουμε 100 γραμμάρια, οπότε με ένα κουταλάκι προσθέτουμε σιγά σιγά. 3 κουταλιές σούπας πολύ γεμάτες μου πήρε. Αλλά μετρήστε, θέλω να βάλετε ακριβώς 100 γραμμάρια. Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβείς οι αναλογίες. Αν βάλουμε 10 γραμμάρια παραπάνω αλεύρι, θα βγουν πιο σφιχτά τα σαβαγιάρ και δεν θέλουμε να βγουν σφιχτά. Λοιπόν, ακριβώς όπως πριν, ανακατεύουμε πάρα πολύ ελαφρά. Δεν θέλουμε να πέσει ο όγκος από τη μαρέγκα. Θα πέσει λίγο γιατί βάζουμε τα αλεύρι, αλλά δεν θέλουμε να πέσει πάρα πολύ. Εντάξει εδώ. Λοιπόν, ένα κορνέ, 2-3 ταψάκια. Αναλόγως πόσο μας πάρει, πόσο μεγάλα θέλουμε να τα κάνουμε. Και βάζουμε λαδόκολλα παντού. Λοιπόν, στρώσαμε και τις λαδόκολλες, οπότε όλα πάνε καλά. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κορνεδάκι, γυρνάμε, πιάνουμε με το χέρι μας, ανοίγουμε, ουσιαστικά δημιουργούμε θήκη. Και βάζουμε όλο το μείγμα από τα μπισκότα μας μέσα. Πείτε, ως τώρα είναι δύσκολο. Όχι, δεν είναι. Όλοι μπορείτε να φτιάξετε σαβαγιάρ. Σας το ξαναλέω. Λοιπόν, θα αφήνουμε δίπλα. Όπου, είναι τόσο αφρός. Το κλασικό σύστημα, παίρνουμε μία μεμβράνη. Το κάνουμε σκηνάκι και δένουμε. Λοιπόν, τι σας έχω πει, πάντα μα πάντα όταν βάζουμε κάτι αφράτο και αέρινο στο φούρνο με λαδόκολλα, πάντα μα πάντα ρίχνουμε λίγο από το μείγμα στο ταψάκι μας για να κολλήσει η λαδόκολλα από πάνω. Μην ανησυχείτε, θα βγει κατευθείαν από το ταψάκι, δεν κολλάει πάρα πολύ για να πλένετε. Και παίρνουμε και δημιουργούμε ωραία μπαστούνάκια. Τόσο μεγάλα. Τα βλέπετε. Αφήνουμε κενό το ένα με το άλλο, γιατί θα φουσκώσουν στο φούρνο καθώς ψήνονται. Τώρα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι και τέλειο να μείνει το σχήμα από τα σαβαγιάρ, δεν μας πειράζει. Απλά θέλουν να είναι ίδιο περίπου το μέγεθος. Λοιπόν, το πρώτο ψάκι μου είναι έτοιμο. Τώρα, με το που στρώσω τα σαβαγιάρ, παίρνω άχνη ζάχαρη και ρίχνω από πάνω. Ρίχνω μία στρώση. Και περιμένω 20 δευτερόλεπτα. Περιμένω, κοιτάω δεξιά-αριστερά. Όλοι εδώ είναι, δεν έχει φύγει κανείς. Περιμένω γιατί θα απορροφήσει λίγο άχνη ζάχαρη το μείγμα και μετά θα ξαναρίξω άλλη μία. Δύο φορές θα ρίξει άχνη ζάχαρη. Περιμένετε. Πέρασαν τα 20 δευτερόλεπτα. Όχι. Τώρα πέρασαν. Οπότε ρίχνω τη δεύτερη στρώση άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, και το πρώτο ταψάκι μου είναι έτοιμο.
Είναι προθερμασμένος ο φούρνος, απαραίτητο αυτό που σας λέω. Να είναι προθερμασμένος. Στον αέρα, στους 190 βαθμούς, ψηλά η σχάρα, όσο πιο ψηλά στο φούρνο και ψήνουμε για 10 με 12 λεπτάκια. Με το που βγουν αυτά, βάζουμε το επόμενο ταψί. Με το που βγει το επόμενο ταψί, βάζουμε το επόμενο ταψί και πάει λέγοντας. Θα τα ετοιμάσω όλα, θα τα ψήσω, θα σας δείξω πώς είναι και θα τελειώσουμε το γλυκάκι μας. Τα Σαβαγιάρ δημιουργήθηκαν τον 10ο αιώνα στο Δουκάτο της Αβοίας. Επινοήθηκαν στις κουζίνες της αυλής προς τιμήν του βασιλιά της Γαλλίας όταν επισκέφθηκε την περιοχή. Τα μπισκότα Σαβαγιάρ αποτελούν μια διαχρονική αξία, καθώς είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις γλυκισμάτων που η συνταγή παραμένει σχεδόν ίδια για περισσότερα από 900 χρόνια. Λοιπόν, τα Σαβαγιάρ μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε τι ωραία που έχουν γίνει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πόσο τραγανά είναι. Είναι τα τέλεια Σαβαγιάρ. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε την κρέμα. Βρήκα μία συνταγή που τα ρίχνεις όλα τα υλικά μέσα στο μίξερ, ανακατεύεις και πίζει από μόνη της και γίνεται τέλεια από μόνη της. Απλά θα βάλετε ακριβώς τα γραμμάρια που σας λέω. Θέλουμε μέσα την κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Το μασκαρπόνε, την άχνη ζάχαρη, βανίλια σε σιρόπι, άμα δεν βρείτε βανίλια σε σιρόπι να βάλετε 2 βανιλίνες σε σκόνη. Οπωσδήποτε θα βάλετε την ωραία μας μαυροδάφνη. Γίνεται το πιο ωραίο τυραμισού με τη μαυροδάφνη, πιστέψτε με. Ρίχνετε μέσα και το κρασί και 50 ml καφέ εσπρέσο. Για να κάνετε σωστή κρέμα θα χρειαστεί να αγοράσετε ένα σπρεσάκι, εκτός αν έχετε σπρεσιέρα σπίτι σας. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει η κρέμα μας. Δεν σταματάμε το ανακάτεμα, απαραίτητη προϋπόθεση η κρέμα γάλακτος και το μασκαρπόνι να είναι παγωμένα. Θα τα βγάλετε από το ψυγείο και κατευθείαν θα τα πετάξετε μέσα στο μίξερ. Άρα περιμένουμε. Θα πάρει 3, 4, 5 λεπτάκια μέχρι που να πήξει. Υπομονή. Λοιπόν, η κρέμα μου έχει πήξει, δεν χρειάστηκε ούτε καν 5 λεπτάκια. Σε 2 λεπτάκια ήταν έτοιμη, γιατί? Γιατί είχα την κρέμα παγωμένη και το μασκαρπόνε παγωμένο. Κοιτάξτε εδώ. Το καλό πολλούς να δοκιμάσουν αυτό το τυραμισού. Για όσους πιστεύουν ότι η μαυροδάφνη δεν δουλεύει, σας λέω ότι δουλεύει ακόμα καλύτερα. Από οτιδήποτε άλλο βάζουν κανονικά οι Ιταλοί μέσα στο τυραμισού τους. Είναι από τις πιο ωραίες κρέμες που έχω δοκιμάσει. Θα πάρω ένα κουταλάκι να φάω λίγο ακόμα. Χαμός και καταποντισμός. Εδώ πέρα ταιριάζει τέλεια. Και πάμε να ετοιμάσουμε το γλυκό μας. Πολύ εύκολα. Έχουμε μπόλικο καφέ και το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, θα πάρουμε και θα ρίξουμε λίγο από την κρέμα στον πάτο του ταψιού. Δεν είναι ανάγκη να στρώσει το ομοιόμορφα, δεν έχει καμία σημασία. Θα φτιάξει από μόνο το γλυκό στο ψυγείο. Λοιπόν, και παίρνουμε τα σαβαγιάρ. Θέλω να είστε πάρα πολύ γρήγοροι και θα κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω. Από αυτή την πλευρά που δεν έχει ζάχαρη, ρουφάει πάρα πολύ γρήγορα καφέ. Από αυτή τη μεριά που έχει τη ζάχαρη, ρουφάει πιο αργά καφέ. Θέλουμε να ρουφήξει καφέ το σαβαγιάρ, αλλά όχι πάρα πολύ. Θα κάνετε το εξής. Θα πάρετε το σαβαγιάρ, παγωμένο το σαβαγιάρ, παγωμένος ο καφές, θα ρίξετε μέσα, θα βουτήξετε και θα βγάλετε. Έτοιμο. Στρώνουμε το πρώτο. Θέλω να είστε γρήγοροι. Κοιτάξτε, μέσα έξω. Μόνο από την πάνω πλευρά. Δεν θα βάλετε καθόλου την κάτω πλευρά. Δεν θέλουμε να ρουφήξουν πάρα πολύ καφέ, γιατί μετά θα μαλακώσει πάρα πολύ το γλυκό μας. Και αρχίζουμε να στρώνουμε το ένα σαβαγιάρ δίπλα από το άλλο. Λοιπόν, βάζουμε άλλη μία στρώση από την κρέμα μας. Δεν θέλουμε παραπανήσια κρέμα. Ό,τι περισσεύει θα το βάλετε στην άκρη, γιατί θέλουμε να ρίξουμε αρκετό στο τέλος από πάνω. Και πάμε ξανά το ίδιο. Σαβαγιάρ, καφέ και πάνω από τα υπόλοιπα. Και ό,τι κρέμα έχει μείνει από πάνω. Οχ!
Κοιτάξτε εδώ. Και τώρα πώς τελειώνουμε το γλυκάκι μας. Το τελειώνουμε με κακάο. Τιραμισού χωρίς κακάο δεν γίνεται. Τριμμένη σοκολάτα. Για πείτε, σας άνοιξε η όρεξη. Πρέπει να σας ανοίξει κάποια στιγμή. Και βέβαια μπορούμε να σπάσουμε λίγα σαβαγιάρ και να ρίξουμε από πάνω. Λοιπόν, τώρα, με το που ετοιμάσετε το γλυκό, φυσικά πρέπει να το αφήσετε το ψυγείο να σφίξει και να δέσει. Θέλει τουλάχιστον 2-3 ώρες. Με το που σφίξει και δέσει θα βγαίνει ολόκληρο κομμάτι, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα και θα είναι το πιο νόστιμο τιραμισού που έχετε φάει. Τιραμισού. Για τα σαβαγιάρ. Διαχωρίζουμε τους κρόκους από τα σπράδια. Χτυπάμε τα ασπράδια μαζί με ζάχαρη άχνη στο μίξερ. Με το σύρμα χτυπάμε τους κρόκους μαζί με κρυσταλλική ζάχαρη. Ρίχνουμε τους χτυπημένους κρόκους μέσα στη μαρέγκα και ανακατεύουμε πολύ απαλά. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά. Βάζουμε το μείγμα σε κορνέ. Σε ταψί με λαδόκολλα σχηματίζουμε μπαστούνάκια. Πασπαλίζουμε άχνη ζάχαρη. Μετά από 20 δευτερόλεπτα ξαναρίχνουμε ζάχαρη και ψήνουμε στους 190 βαθμούς για 10 με 12 λεπτά. Για την κρέμα. Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε κρέμα γάλακτος, μασκαρπόνε, άχνη ζάχαρη, σιρόπι βανίλιας, μαυροδάφνη, εσπρέσο και χτυπάμε μέχρι να πήξει. Στον πάτο του ταψιού ρίχνουμε λίγη κρέμα, βουτάμε τα σαβαγιάρ από τη μεριά της ζάχαρης μέσα στον καφέ και καλύπτουμε τη βάση του ταψιού. Ρίχνουμε κρέμα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ολοκληρώνουμε με κρέμα, κακάο, σοκολάτα και σπασμένα σαβαγιάρ. Αφήνουμε το γλυκό να παγώσει για 2 με 3 ώρες στο ψυγείο. Και τώρα θα πείτε, καλά ρε φίλε, ωραία τα είπες, ωραίο το έκανες το γλυκό, πολύ οικογενειακό, πολύ σπιτικό, αλλά εγώ που έχω μαγαζί πώς θα το σερβίρω, είναι πολύ απλός ο τρόπος. Ετοιμάζετε τα σαβαγιάρ, ετοιμάζετε την κρέμα και τα βάζετε σε ένα κορνέ. Έχετε την κρέμα μέσα στο ψυγείο, τα σαβαγιάρ τα έχετε έξω, πολύ καλά κλειστά και όταν έρθει η παραγγελία φτιάχνετε το σαβαγιάρ εκείνη την ώρα. Πώς? Φέρουμε 2 σαβαγιάρ. Τα βουτάμε στο καφέ, λίγο, πολύ γρήγορα. Τα βάζουμε πάνω από την κρέμα. 1, 2. Και βάζουμε λίγο ακόμα κρέμα από πάνω. Βάλουμε 1 τελευταία στρώση από την κρέμα μας. Κακάο. Σοκολατίτσα. Παραδοσιακά να σου πω ότι στην Ιταλία παίρνουν το εσπρέσο και το ρίχνουν πάνω από το γλυκό ζεστό καυτό και μετά αρχίζουν να τρώνε. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ξεκινήσαμε με κοτόπουλο λεμονάτο στο φούρνο με πατάτες και τη σαλατούλα μας. Το φαγητό αυτό φτιάχτηκε στο μισό χρόνο από τον κανονικό χρόνο που χρειάζεται κανονικά το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο για να γίνει. Συνεχίσαμε με το τιραμισού μας. Ξεκινήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος και το φτιάξαμε μόνοι μας. Τα σαβαγιάρ μόνοι, την κρέμα μόνοι, όλα μόνοι. Είναι πεντανόστιμο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε απαιτητικοί με το φαγητό μας και πρέπει να τρώμε πάντα τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο.
Κυρίες και κύριοι, επειδή δεν έχω κάνει πολλές βλακίες, είπαμε σε αυτό το επεισόδιο, πραγματικά το θεωρώ. Δεν έχουμε τίτλους τέλους, οπότε κάτι πρέπει να κάνω για να συμπληρώσουμε τους τίτλους τέλους. Και πάμε όλο από την αρχή. Μα δεν σ' άρεσε αυτό που έκανα. Οπότε πρέπει να γίνω καραγκιόζης. Πρέπει, τι πρέπει, να γίνω καραγκιόζης. Αλήθεια. Νομίζω ότι έχω γίνει πάρα πολύ επαγγελματίας και δεν μπορώ πια να γίνω καραγκιόζης. Μελώσει τα λαχανικά, πέφτω. Λερώθηκα. Ακόμα δεν άρχισα και ακόμα δεν έβαλα το αλεύρι. Ο κρόκος εδώ. Το μούλτι κάτω. Η ζωή δεν είναι καλή. Δεν θα γίνω σε αυτό το επεισόδιο. Έτσι! Γαμπερή κρέμα! Θα παίξουν τίτλοι τέλους μόνο οι χορηγοί μας. Άρα τα λέω. Μπράβο. Τελειώσαμε. Έτσι! Μέγα. Μέγα!